πολύ όμορφα βάτος πλαίσια μπορούμε να πούμε ότι διεξάγεται το μάτς με φιλάθλους και από τον Ερμή Ζωνιανόν εδώ. Η σέντρα του Φαμπίνιο πέρασε, κατέβασε ο Περογαβράκης, άνοιξε το σκορ. Ένα γκολ προσωπικό από τον Αλέξη Περογαβράκη που συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στην επισκοπή. Σκοράρει δηλαδή και ανοίγει το σκορ για τον Όφη. Πολύ όμορφο γκολ στο 26ο λεπτό με τον Περογαβράκη που είπαμε σήμερα είχε μείνει στο πάγκο αλλά μπήκε σχεδόν αμέσως στο μάτς και εδώ βλέπετε τι κάνει, πώς κατεβάζει την μπάλα και πώς τελειώνει τη φάση. Ξανά η ωραία σέντρα, ο Περογαβράκης κατεβάζει με το δεξί. Εκεί βέβαια εκτελεί τον goalkeeper του Ερμή, δεν μπορούσε ο τελευταίος να κάνει κάτι. Το 1-0 για τον Όφη, ενώ είμαστε περίπου στο μισό του πρώτου μέρους. Ξανά εσείς βλέπετε το πολύ όμορφο γκολ. Στη μεσαία γραμμή και την επιθετική γραμμή του Όφη, δηλαδή να φτάσει πιο εύκολα στους επιθετικούς. Εδώ μάλιστα... να σε διακόψω, Γιάννη, πήρε ο Πόποβιτς, γύρισε το πλασέ 2-0. 2-0, Έλτον Καλέ, ο σκόρερ, πολύ απλά. Και εδώ επιβεβαιώνεται, θα λέγαμε, φίλες και φίλοι, να το πούμε και αυτό, ότι στο ποδόσφαιρο όταν παίζεις απλά κάνεις τη διαφορά. Αυτό το έλεγε ο μεγάλος Γιόχαν Κρόιφ που πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή. Αλλά το δύσκολο, έλεγε ο μεγάλος υπτάμενος Ολλανδός, είναι να παίξεις απλά. Εδώ έπαιξαν απλά οι παίκτες του Όφη και επιβραβεύτηκαν. Βλέπετε πώς ο Πόποβιτς γύρισε στον Καλέ και αυτός από τόσο κοντά δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πανηγυρίζει κιόλας χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος. Άλλαξαν πάρα πολύ ωραία τώρα οι γηπεδούχοι. Και ο Πόποβιτς περιμένει ο Χαντί, περιμένει και δεξιά ο Μπολάκης. Θα γυρίσει, κεφαλιά 3-0, γκολ ποίημα. Άγγελος Χαντί τελειώνει τη φάση. Νομίζω πως από την ημέρα που ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, γκολ με τέτοιο συνδυασμό, ίσως ο Όφη να μην έχει πετύχει άλλο παρόμοιο. Εδώ πραγματικά σηκώνονται όρθιοι οι φίλαθλοι και θα χειροκροτήσουν τους παίκτες του Όφη και ο Νίκος Λιόπλιας πρέπει να αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα. Εδώ η σέντρα του Πολάκη, κεφαλιά ψαράκι του Χαντί. Το 3-0 για τον Όφη. Τελικά το πρώτο μέρος είχε και τρίτο γκολ. Ποιος να το έλεγε αυτό. Νομίζω πως από το ξεκίνημα η φάση που είδατε εσείς εδώ πως τελείωσε ήταν μια από τις ωραιότερες φάσεις που έχει βγάλει ο Όφης στο πρωτάθλημα. Φαμπίνιο. Έχει χώρο. Γουόρντεν. Είπαμε θέλει γκολ ο Γουόρντεν. Η μπάλα πήγε δεξιά. Το σούτ και το γκολ από τον Πόποβιτς. Και εδώ νομίζω πως επιβεβαιώθηκε το ότι ο Κροάτης είναι ο ποδοσφαιριστής με το καλύτερο σούτ στον Όφη. 4-0. Είναι το τέταρτο γκολ του Όφη στο 83, φίλες και φίλοι. Σούτ κεραυνός. Βλέπετε ξανά τη φάση. Ο Γουόρντεν, η μπάλα πήγε στον Πόποβιτς, αυτός με το αριστερό. Επιτρέψτε μου να πω, ξετίναξε τα δίχτυα. Εδώ ξανά. Βλέπετε πως φέρνει την μπάλα στο αριστερό ο Πόποβιτς. Εκεί τι να κάνει ο τερματοφύλακας. 4-0 λοιπόν.